Γεια σας. Όπως πάντα στο τέλος του μήνα δείχνω τι άνθιζε, τι θα αμφίσε, τι είναι με μπουμπούκια. Τα μάζεψα όλα εδώ γιατί τα φυτά είναι πολλά. Είπα να δείξω και τα καινούρια και τα παλιά μου. Υπάρχουν φυτά που δεν άνθισαν εξαιτίας της καλής περιποίησης δική μου, αλλά μου τα έφεραν, μου τα έστελαν. Υπάρχουν φυτά που άνθισαν σε μένα. Εδώ είναι μελτονιόψες, μην νομίζετε ότι είναι τόσο φουντωτό το φυτό, είναι δύο φυτά σε μία γλάστρα. Συνεχίζει να αμφίζει εδώ φαλαινόψες της φίλης μου Αλέκας, που με έκανε δώρο. Εδώ η Κάμπρια, αυτή η Jungle Monarch, με δίνετε σημασία εδώ, γίνεται χαμός, έχω μεταφυτέψεις, έχω πράγματα. Απανθίζει το πρώτο αμφοφόρο, αλλά έχει ανοίξει αυτό εδώ και αυτό εδώ το μικρό κάτω. Πολύ ωραία κάμπρια, αλλά περιμένω πότε θα απανθίσει για να βάλω το Dendrobium Nobile. Αν και από ό,τι έχω διαβάσει, θα ανεβεί η θερμοκρασία, πιθανόν θα το αφήσω και στη βεράντα, θα αμφίσει φυσιολογικά. Συνεχίζει να αμφίζει φαλαινόψεις από το φαρμακείο. Ακούγεται σαν θρίλερ, ακόμα δεν το είπα στον άνθρωπο ότι έγινε αστέρι του YouTube. Εδώ είναι κάτι φαλαινόψεις δικά μου. Εδώ είναι ανθισμένο φαλαινόψεις από τη Σουηδία. Είναι 6 μήνες ανθισμένο. Χθεσινές κατλές που πήρα χθες. Εδώ είναι ένα φαλαινόψεις που μου είχαν δώσει χωρίς λουλούδια και με χάλια ρίζες. Αλλά αυτό είναι πάρα πολύ καλό φυτό. Ανταποδίδει όπως βλέπετε. Εδώ έχω κάτι κάμπρες και πάλι μελτονιόψεις και αυτά είναι δύο βαλμένα στη μία γλάστρα. Και θέλω να πω ότι είναι διαφορετικά. Δεν το κατάλαβα από την αρχή, αλλά είναι διαφορετικά, αλλά δεν πειράζει. Θα είναι πιο φωντωτό το φυτό, συγγνώμη που κουνιέται κάμερα σήμερα. Είναι ανθισμένο ακόμα το παθιοπέντυλο Μάουντε Vinicolor. Είναι πεντάμορφο, απλά πεντάμορφο. Πάρα πολύ ωραίο. Εδώ είναι Φάιους. Έκανα λάθος χθες και το είπα Θεός. Φάιους. Δεν είναι πάλι ανθισμένο σε μένα. Το είχα πάρει έτσι. Το πλεόνι επίσης που πήρα χθες. Εδώ έχω πάλι νόψεις κάτω, που με είχαν στείλει τώρα πρόσφατα από τη Θεσσαλονίκη. Λόγω αλλαγής ξεράθηκε ένα μπουμπούκι, αλλά αυτό είναι εντελώς φυσιολογικό. Πρόγραμμα να κουντένουμε αμφοφόρο στέλεχος είναι σε λειτουργία. Γιατί, θα σας πω. Όποιος θυμάται, έχω δύο ρίγχοστήλες. Ένα είναι αυτό το Alba, Χαριστουνιάνου. Και το άλλο είναι Beauty Spot. Beauty Spot είναι μικρό, πρώτη φορά ήταν να ανθίσει. Έβγαλε ένα ωραίο αμφοφόρο στέλεχος και το σιγά σιγά αποξέρνε. Δεν μπορούσα να καταλάβω, λέω δεν το σήκωσε το φυτό, δεν μπόρεσε, ήταν νεαρό και δεν μπορούσε να σηκώσει αμφοφόρο στέλεχος. Και όμως, αυτό εδώ με έδειξε που ήταν το πρόβλημα. Άμα βλέπετε, γύρισε τη μετούλα. Δηλαδή θα ήταν ακόμα πιο μακρύ, περίπου τόσο. Τόσο περίπου. Τι έγινε. Συνήθως εγώ αυτά τα φυτά που ετοιμάζονται να ανθίσουν ή έχουν μπουμπούκια ή βάζω πολύ κοντά αυτά τα κρεμάστα βάντες, ρίγχοστήλες, βάζω πολύ κοντά και στο φως της ημέρας. Όχι μόνο στις λάμπες, αλλά και στο φως της ημέρας. Δηλαδή κοντά στο παράθυρο. Και σιγά σιγά μαζεύω πιο μέσα, πιο μέσα. Εδώ δεν ξέρω για ποιο λόγο, καμιά φορά σας λέω τι να κάνετε, πώς θα το κάνετε, αλλά κάνω βλακίες. Όταν λέμε κάνω βλακίες και δεν μπορώ να εξηγήσω για ποιο λόγο τις κάνω. Αυτά τα δύο φυτά τα άφησα πολύ κοντά στο παράθυρο και πες ότι ήταν συν 8 έξω, παγωμένο τζάμι. Αυτό το καημένο μου είχε δείξει ότι κάτι δεν πάει καλά, γιατί έπρεπε να πάει κάτω
Η θεία και αυτό γύρισε πλάια, αλλά και πάλι. Ακουμπούσε το κρύο τζάμι και αποξέρανε τη μύτη. Δηλαδή το μικρότερο που ήταν πιο αδύναμο, απλά αποξέρανε όλο το ανθοφόρο και αυτό μόνο τη μυτούλα. Τώρα τι να σας πω για ποιο λόγο το έκανα. Απροσεξία μου. Θα ήταν τόσο φωντωτό, πάρα πολύ μεγάλο και πάρα πολύ ωραίο. Εν τω μεταξύ, όποιος έχει ευαίσθητη μύτη στις μυρωδιές, ρυγχοστήλες δεν είναι για αυτόν. Εδώ καλύπτει, μυρίζει μελτονιό όψες, μυρίζουν και άλλα, κατλές, αλλά ο ρυγχοστήλες καλύπτει όλες τις μυρωδιές, ουσιαστικά δεν καταλαβαίνω άλλες μυρωδιές, ψιλοζαλίστηκα από μυρωδιά. Και εδώ αυτή εδώ η μικρούλα, μη δίνετε σημασία στο τραπέζι μου, είναι πρίκα από την πιθερά μου, μπορεί να είναι 70 ετών το τραπέζι. Το αγαπάω εγώ πάρα πολύ. Ξέρετε, όταν δεν πετάω και δεν αλλάζω τίποτα, μπορεί να πάω να το φτιάξω λίγο. Ξύλο, γύρω. Θέλω να πω τώρα για αυτήν εδώ τη μικρούλα. Το μόνο που έκανε, μεγάλωσαν λίγο τα λουλουδάκια της, όπως βλέπετε. Είναι πάρα πολύ καλή. Το μόνο που τότε που άλλαξα ρυθμό ποτίσματος, δηλαδή διάβασα, αφού διαβάζω κιόλας, ξέρετε, μορφωμένο κορίτσι, ότι πρέπει να λιγοστέψεις το πότισμα όταν ανθίσει, μίκρινα το πότισμα, το λιγόστεψα και με έριξε 3 μπουμπούκια. Τι να σας πω, όπως είπαμε, κάνω κι εγώ κάπου πράγματα που δεν μπορώ μετά να εξηγήσω. Αλλά κατά τα άλλα, είναι εδώ και αρκετό καιρό ανθισμένη και από ό,τι βλέπετε δεν σκοπεύει να ρίξει τα μπουμπούκια της. Λοιπόν, θα πάμε τώρα στα μπουμπικιασμένα. Εδώ θα ξεκινήσουμε από Dendrobium nobile. Όπως βλέπετε είναι γεμάτος αμφοφόρα στελέχη. Το μόνο πρόβλημα είναι μέχρι και σε πάλι τους ψευδοβολβούς μην κοιτάτε στα πίσω, στα πλάια, κάνουμε τεφετεύσεις και γίνεται χαμός. Το κρατάω έξω στο κρύο, γι' αυτό ακόμα δεν άνθησε. Δεν μπορώ να το φέρω μέσα, πιάνει πολύ χώρο πρώτον, δεύτερον έχω τη μεγάλη τη κάμπρια. Αν και είπαν ότι θα αρχίζει άνοδος θερμοκρασίας και πιστεύω ότι με φυσιολογικό τρόπο θα ανθίσει κατά το Απρίλιο. Μεγαλώνει πολύ. Βλέπετε πόσο είναι. Είναι γεμάτος, γεμάτος, γεμάτος. Θα είναι ένα θέμα, αλλά θα καθυστερήσει. Εδώ είναι το ψυχόψιες που είχα σπάσει έπεσε βάντα και έσπασε αμφοφόρος στέλεχος, όπως βλέπετε εδώ είναι σπασμένο. Αυτό το ψυχόψιες δεν θέλει να μεγαλώσει τίποτα, ούτε καινούριος ψευδοβολβός, ούτε ρίζες, τίποτα, μόνο θέλει να ανθίσει. Μιλάμε για τριλόφυτο. Βλέπετε εδώ ήταν σπασμένο, έβγαλε από πλάια ένα καινούριο αμφοφόρος στέλεχος, δεν το ψήλωσε πολύ, ενώ όπως το λένε, άμα έσπασε, κάνει χρόνο να μεγαλώσει, ετοίμασε ένα μπουμπούκι καινούριο να ανθίσει. Τρελόφυτο. Εδώ έχω τη μικρούλα, την Mini Maru, Sedaria Japonica, συγγνώμη. Αποξέρανε ένα μπουμπούκι, δεν ξέρω για ποιο λόγο, μπορεί να την ποτίζω λίγο, μπορεί να ποτίζω πολύ, μπορεί και γενικά, επειδή είναι νεαρό φυτό, δεν το κατάφερε. Θα δούμε, όταν είναι καινούριο φυτό δεν ξέρουμε πώς να συμπεριφερόμαστε. Ελπίζω ότι τουλάχιστον ένα από αυτά θα ανοίξει και θα δούμε πώς ανθίζει. Εδώ είναι η προμηνέα, αυτή είναι έτοιμη να ανοίξει τα μπουμπούκια της. Μου την έστειλαν ένα μόσχευμα και όπως βλέπετε έβγαλε και 4 αμφοφόρους στελέχους. Πιστεύω ότι σε κάθε αμφοφόρο, τουλάχιστον στα δύο, είναι από 2 μπουμπούκια. Θα δούμε πώς ανθίζει κιόλας, γιατί δεν έχω δει, μόνο σε φωτογραφίες. Και εδώ έχουμε το Epidendrum Floribundum, έβγαλε ένα αμφοφόρο και εκεί μέσα επίσης, δεν ξέρω αν φαίνεται, είναι ένα πολύ μικρούλικο.
Ας ελπίσουμε ότι την άνοιξε. Αυτά τα μπλε είναι για σαλιγκάρια. Αλλά επειδή έχει πολύ υγρασία, λίγο φούσκουσαν. Ελπίζω ότι μέχρι το Απρίλιο τα περισσότερα αυτά θα ανθίσουν. Ευχαριστώ.